Αλλά δεν ξέρω αν κεντρίζει και το ενδιαφέρον του κόσμου. Θα συζητήσουμε. Όμως δεν είναι κάτι το, κάτι το οποίο το επιδιώκει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αριστερά να ποντάρει ιδιαίτερα σε αυτά. Ο Τσίπρας είναι αυτός που είναι, είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, είναι ηγέτης και της ιταλικής αριστεράς. Είναι λογικό να υπάρχει ένα αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον. Τελεία. Της ελληνικής αριστεράς, όχι της και της ιταλικής. Ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι. Α, εννοείται ότι υπάρχει ένα κόμμα από Πορλερόπα. Ηγήθηκε της ιταλικής αριστεράς στις τελευταίες εκλογές που γίνανε, που ήταν οι ευρωεκλογές. Μάλιστα. Θετικό. Η αναφορά μου στον Τσάβες δεν υπήρξε τυχαία. Πόσο πήρε το κόμμα στην Ιταλία. Συγγνώμη. Ο πατριωτικός διεθνισμός του Τσάβες είναι κάτι το οποίο πολύ συζητιέται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παράδειγμα. Και το λέω επειδή ο Τσάβες όντως συναντήθηκε με τον τότε Πάπα, γύρισε πίσω, τα μάζεψε όλα και άλλαξε τελείως ρότα και τροπάρι. Είναι ο Τσάβες παράδειγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα ρωτάτε. Ναι. Όχι, μα μιλάμε για Λατινική Αμερική, άλλες κοινωνίες, με άλλες ανάγκες, σε άλλες ταχύτητες. Δεν έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα. Αυτό το οποίο κρατάμε από τον αγώνα των λαών της Λατινικής Αμερικής είναι ένας αγώνας για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Αλλά είναι τελείως άλλες συνθήκες. Πατέρα Θεόδωρε. Είναι τελείως διαφορετική η κοινωνική κατάσταση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, στη Λατινική Αμερική και στην Ελλάδα, ο παράγων θρησκεία και επικοινωνία με την Εκκλησία και το Βατικανό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όντως, μια και κάνετε τη σύγκριση, κύριε Μπογδάνε, δεν μπορώ να αντισταθώ. Να υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας προσωπικά είχαν ιδιαίτερες προστηρίξεις και τον Τσάβες και ιδιαίτερα τον Μαδούρο. Έτσι, να τα θυμόμαστε αυτά. Βεβαίως. Ο πληθωρισμός σήμερα στη Βενεζουέλα, για να δούμε το μοντέλο που αγαπούσε και αγαπάει ο κ. Τσίπρας, είναι 67%. Ορίστηκε με διάταγμα του κ. Μαδούρο ότι για να αγοράσει ψωμί στο φούρνο πρέπει να βάζει το δακτυλικό σου αποτύπωμα για να μην γίνεται ελαφρυμπόριο ψωμιού. Το ίδιο και στα σούπερ μάρκετ. Όπου πάλι μόνο με δακτυλικό αποτύπωμα και δελτίο. Δεν ενημερώνεστε μόνο από το Facebook, κύριε Γεωργιάδη. Όχι από το Facebook. Διαβάζω το άνθρωπο σα περίεργα τώρα ήταν στην Οικονομική Καθημερινή τη περασμένη Κυριακή. Το έχω κρατήσει και όλα και θέλω να το διαβάσω από μου και δεν πρόλαβα. Σε μια χώρα σαν τη Βενεζουέλα, μου λέτε ότι οι φούρνοι έχουν μηχάνημα που κάνει αναγνώριση δακτυλικό αποτυπώματος. 67% πληθωρισμός. 67% πληθωρισμός. Είναι ο άλλος δρόμος που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό καλά οι Έλληνες είναι πριν πάνε στην κάλπη. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Πάμε στην κάλπη. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, σας είπα, μην βιάζετε. Είστε πάντα διαστικός. Αλλά να δουν τον άλλο δρόμο του κυρίου Τσίπρα, τον ίδιο που βάδισε ο Τσάδος και ο Μαδούρο, τι ακριβώς σημαίνει για τους λαούς. Γιατί επειδή εμείς ζούμε στην ευημερία της Ευρώπης, τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Τι ακριβώς σημαίνει. Έτσι. Πατέρα Θεόδωρε, κατά τους προηγούμενους αιώνες, η Αγία Έδρα ήταν ανοιχτά ένας παράγοντας άσκησης κοσμικής εξουσίας. Τι δυνατότητα έχει πλέον να επηρεάσει σε πολιτικό και διεθνές επίπεδο ο Ποντίφικας? Σε κοινωνικό κυρίως επίπεδο. Πολιτικό βέβαια ίσως έμεσα μέσα από την επικοινωνία και τις συναντήσεις που μπορεί να έχει με διάφορους πολιτικούς, με πολιτικές προσωπικότητες. Αλλά